Μέγα News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. 72χρονος με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, το 8ο θύμα της γρίπης Α. Ακόμη 11 σοβαρά περιστατικά υπονοσηλεία. Προσοχή συστήνει το Υπουργείο Υγείας για αντιμετώπιση νέας έξαρσης της ασθένειας. Εκτός ελέγχου ο δημόσιος διάλογος για το ΓΕΣΥ. Ο Υπουργός κατηγορεί την ηγεσία του ΠΙΣ για αντιφάσεις. Έκλεισε την πόρτα για συμβιβασμό ο Υπουργός, απαντούν οι γιατροί. Και πολιτικές παρεμβάσεις στον απόϊχο της κόντρας για το λεγόμενο μνημόνιο συναντήληψης. Τα χαμένα πρακτικά της 4ης Ιουλίου για το πλαίσιο Κουτέρες ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη, η ελληνοκυπριακή πλευρά. Για σκόπιμη εξαφάνισή τους μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Παρέλυσε ο κατασκευαστικός τομέας από την 24ωρη απεργία 15.000 οικοδόμων. Ζητούν επιστροφή αποκοπών, γενναίες συμβάσεις. Πώς απαντά η εργοδοτική πλευρά. Νέα κριτήρια για την παραχώρηση διαβατηρίων καθόριζε το Υπουργικό. Υποχρεωτικές εισφορές σε κοινοφελή ταμεία μέχρι και 150.000 ευρώ θα συνεισφέρει κάθε αιτητής απευθείας στο ΑΕΠ. 6,6 δισεκατομμύρια τα έσοδα μέχρι σήμερα. Οριστικά αύριο η απόφαση του αθλητικού δικαστή για το Σύρια Λουτζόχο. Γιατί αρνείται να δώσει στοιχεία ο ΚΟΑ. Όλο το παρασκήνιο. Εκστρατεί από τα Σκόπια για υιοθέτηση της νέας ονομασίας της χώρας. Βόρεια Μακεδονία γράφουν πλέον οι πινακίδες στα σύνορα με την Ελλάδα. Απόψε στις 8 και 10.